Θοδωρή, θα περάσουμε σε εντελώς διαφορετικό κλίμα. Πάντα βέβαια στην τεχνολογική στήλη, πάντα στην τεχνητή νοημοσύνη. Να μας εξηγήσεις με ποιον ακριβώς τρόπο βλέπουμε τώρα να εισβάλλει στην βιομηχανία καλλιντικών. Ναι, είχαμε ξαναπεί και εδώ την εκπομπή ότι πλέον, όπως και σε όλους τους κλάδους, έτσι και στην κλάδο των καλλιτικών, έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται και από τις μεγάλες εταιρείες. Η L'Oréal και η Sephora είναι δύο εταιρείες. Αλλά είχαμε δείξει και είχαμε πει για ότι το χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα πιο πολύ για επίδειξη. Δηλαδή, φτιάχνονται, ας πούμε, εικονικοί καθρέφτες ή εικονικά μοντέλα που σου δείχνουν πώς να μακιγιάρεσαι κλπ. Τώρα εδώ η κορεατική εταιρεία Amore Pacific, Νότιας Κορέας, έπαιγε ένα βήμα παρακάτω και έφτιαξε ένα σύνθετο σύστημα που είναι από τεχνητή νοημοσύνη και, ένα ρομποτικό μετά μηχανισμό, όπου το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης τι κάνει, αναλύει το δέρμα του πελάτη, της γυναίκας θα πούμε πιο πολύ, έτσι, και την υφή και την απόχρωση, τον τόνο του δέρματος και δημιουργεί ένα καλλιτικό, ένα προϊόν προσωποποιημένο, εξατομικευμένο. Στον κάθε πελάτη, στην κάθε γυναίκα και στη συνέχεια το ρομποτικό σύστημα κάνει τη μίξη και φτιάχνει το προϊόν. Σε πρώτη φάση φτιάχνει κραγιόν, ας πούμε. Έχει φτιάξει κραγιόν τώρα στις δοκιμές για γυναίκες και φαντάζομαι θα δημιουργήσει και τα υπόλοιπα είδη καλλιτικών. Από το στόχο είναι να υποδεικνύει ποιος είναι ο σωστός τόνος και ο σωστός χρωματισμός σε όλα τα είδη. Σωστά. 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 Και να, έτσι να παίρνει το προϊόν ο κάθε πελάτης ή κάθε γυναίκα που θα είναι το πιο σωστό για εκείνη και θα την αναδεικνύει, να το πούμε έτσι, θα ταιριάζει καλύτερα στα χρώματά της και στην υφή και κυρίως στον τόνο του χρώματος της. Ναι. Και είναι όλο τεχνητή νοημοσύνη, όλο το σύστημα. Δηλαδή, πρώτα παίρνει τα στοιχεία του προσώπου, του σώματος, γιατί μπορεί να είναι αύριο, μεθαύριο κάποια προϊόντα προσώπου, ας πούμε, σώματος. Εξαιρετικό, Θοδωρή, να μπορεί να ελέγχει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε σώματος. Για το πρόσωπο είναι, φαντάζομαι, μετά το κραγιόν θα είναι και στα μάτια, σκιές, μάσκαρα κλπ. Όλα αυτά τα... Για να δούμε, μια νέα εποχή και στην βιομηχανία καλλιντικών. Ναι, φαντάζομαι ότι σύντομα και στην Ελλάδα θα δει τουλάχιστον, υποθέτω ότι σύντομα θα δουν η ελληνική αγορά, θα δει τα προϊόντα, αυτά που λέμε του καθρέφτη, που θα πηγαίνει μια γυναίκα και θα βλέπει κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης μπροστά της να την καθοδηγεί ή να βλέπει τον εαυτό της. Είναι δίνει οδηγίες ενδεχομένως για το πώς θα ναι, το προϊόν που έχει διαλέξει, ένα κραγιόν ή μια μάσκαρα ή οτιδήποτε, πώς φαίνεται πάνω της, έτσι. Ναι, τι συμβατότητα έχει.